Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, τελούσε το μαθητικό φεστιβάλ θεάτρου στα Μονοπάτια των Μύθων που διοργάνωσε ο Δήμος Ναυπακτίας στο Αρχαίο Θέατρο της Μακίνιας με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων που συμμετείχαν, αλλά και τη χορηγία της Γέφυρας Ανώνυμος Εταιρεία. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στο Αρχαίο Θέατρο της Μακίνιας. Φιλοξενούμε φέτος για πρώτη φορά σχολεία από όμορες πόλεις. Φέτος φιλοξενούμε το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου. Είναι απίστευτη η αίσθηση να μπορείς να ακουμπάς, να αφουγκράζεσαι με την ψυχή σου αυτές τις πέτρες, αυτό το μνημείο. Η ενέργεια που διαθέτει είναι μια απίστευτη ιστορία που ξεκινάει από αυτόν που πρωτοσμήλεψε την πέτρα, από τις χιλιάδες των γενιών των προγόνων μας που κάθισαν πριν από μας, αλλά και από τη θετική ενέργεια που βγάζουν οι καλλιτέχνες. Σεβασμός λοιπόν στο μνημείο και στην έκφραση των καλλιτεχνών. Όλοι έχουν κάτι να δώσουν περισσότερο. Σήμερα οι καλλιτέχνες είναι τα παιδιά μας. Θεωρώ ότι η ενέργεια που θα δώσουν σήμερα είναι κάτι ξεχωριστό. Καλή επιτυχία στα παιδιά για όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι που κάναμε 3,5 μήνες. Τρέμω, αν θέλετε, που πατάω αυτό το θέατρο, το οποίο σκεφτείτε, πριν από πολλά πολλά χρόνια έπαιξαν ιερά τέρατα που λέμε σήμερα. Και εκεί που κάθεστε, κάθισαν κάποιοι αρχαίοι άνθρωποι που αγαπούσαν το θέατρο. Με πρωταγωνιστές τους μαθητές του Δήμου Ναυπακτίας, το κοινό έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο μακρινό παρελθόν και να γνωρίσει τους μυθικούς ήρωες της Αιτωλίας και τα καταρθώματά τους. Οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση της σκηνοθέτηδας Ειρήνης Ευαγγελάτου, παρουσίασαν μύθους διασκευασμένους σε θεατρικό δρόμενο. Βασιλιά μου, ο Θεός ο Θηλός είναι έξω και ζητάει να σε δει. Πες του να περάσει. Μάλιστα, Βασιλιά μου. Τι είναι αυτό εδώ? Χαιρετώ τον καλόφυχο βασιλιά της Καλλιδόνης. Ποιος καλός άνεμος σε φέρνει από εδώ, ο Θεέ των ποταμών? Θα σου γλυκάνω τα αυτιά, Βασιλιά μου, με ωραίες λέξεις. Παρά, θα πω κατευθείαν στο λόγο της επίσκεψής. Καθώς γινούσα στις όμορφες παιδιάδες, είδα μια όμορφη κόρη να τρέχει και να γελά. Έτσι ανέμελη όπως γινούσε, με θάβωση ομορφιά της. Ρώτησα για αυτήν και μου είπαν ότι είναι η κόρη σου, η όμορφη Διάνυρα. Καλά σου το είπανε. Και? Λοιπόν, σου τη ζητώ να γίνει γυναίκα μου. Έτσι, θα έχεις ό,τι θα ζητήσεις από εμένα. Και μαζί θα έχεις την κόρη σου σχεδόν κοντά σου, αφού θα μπορείς εύκολα να την επισκέπτεσαι όταν θέλεις. Δεν είναι δυνατόν. Δεν θα προφτάσω ποτέ έτσι μου πάει. Τι έπαθαν τα λογά μου? Τέλειωσε το μαρτύριο! Άψυχα το θεριό και ήταν νεκρό! Ανίκανο πια να πονέσει και να καταστρέψει! Τόσοι άντρες πολεμιστές και μια γυναίκα η Αταλάντη μπόρεσε και κατάφερε το πρώτο χτύπημα στον κάπρο! Οι θεοί νομίζω για άλλη μια φορά θα πρέπει να μας ντροπιάσουν! Πρώτα με το θεριό που στάθηκε δυνατότερα από εμάς και ύστερα με την τη γυναίκα που κέρδισε εδώ ξανά μεσά μου! Πολύ! Αυτό είναι αλήθεια. Η κυρία μου είναι μάγισσα. Δεν χρησιμοποιώ όμως ποτέ τη δυνάμει.